Νομίζω ο στόχος μπροστά στο συλλαλητήριο μπήκε και εισηγητικά. Πρέπει να είμαστε, κάνοντας τη νύχτα μέρα, πρέπει να είμαστε χιλιάδες αυτοί που θα διαδηλώσουμε στο Σύνταγμα το Σάββατο για όλα όσα σήμερα έχουμε ανάγκη και μας στερούνε, γιατί δεν χωράνε στο στενό κορσέ των αντοχών της οικονομίας τους. Η μεγάλη απεργία στις 9 Νοέμβρη, οι κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών, εκτός ότι όλους μας εξοπλίζουν με δύναμη και αισιοδοξία, είναι απόδειξη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, σπάζοντας την πράξη την αναμονή, απορρίπτοντας την πολιτική που μας οδηγεί στο συμβιβασμό με τη φτώχεια και την ανέχεια, αλλά και τους λογής επίδοξους σωτήρες που νομίζουν ότι έχουμε πάθει αμνησία. Η πραγματικότητα φωνάζει. Εμάς μας ζητάνε να συμβιβαστούμε με τα διάφορα καλάθια της ντροπής, τώρα και με το καλάθι του Άγιου Βασίλη, τα διάφορα pass και voucher, όταν ο τζίρος των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ το πρώτο 9μηνο του 2022 άγγιξε τα 6,2 ευρώ. Και εμείς είμαστε αναγκασμένοι συνεχώς να κάνουμε περικοπές στα βασικά αγαθά. Το 55% των νοικοκυριών έχει μειώσει τις αγορές σε είδη διατροφής. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ καθημερινά είναι αναγκασμένοι να αλλάζουν 2 και 3 φορές τις τιμές μπροστά πάνω και βλέπουν την απόγνωση και την αγανάκτηση των καταναλωτών που γυρνάνε από κατάστημα σε κατάστημα για να βρουν το πιο φτηνό προϊόν και τελικά να φεύγουν με το καλάθι άδειο. Γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να μην μπορείς να εξασφαλίσεις βασικά προϊόντα για την οικογένειά σου, αφού ο μισθός τους είναι καθυλωμένος εδώ και μια δεκαετία και πολλοί είναι αναγκασμένοι να κάνουν τη νύχτα μέρα και να δουλεύουν και δεύτερη δουλειά για να τα φέρουν βόλτα. Υπάρχουν συνάδελφοί μας που και τις λίγες μέρες άδειας που δικαιούνται για να ξεκουραστούν πάνε για μεροκάματο όπου βρουν για να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους. Μας τρίβουν στη μούρη τα κέρδη των τραπεζών, των εφοπλιστών, των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα μπουκάρουν στα σπίτια μας για να μας πετάξουν στον δρόμο. Δεν τολμάμε να ανάψουμε το θερμοσύφωνα στα σπίτια μας, τη θέρμανση, την κουζίνα. Το 66% των νοικοκυριών έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ακόμα και το δώρο Χριστουγέννων, για όσους το πάρουμε, έχει ήδη δρομολογηθεί ποιες τρύπες θα πάει να κλείσει. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα για εμάς, ένα συνεχόμενο πρεσάρισμα για να τα φέρουμε βόλτα. Ένα πρεσάρισμα που θα συνεχιστεί και θα δυναμώσει το επόμενο διάστημα και με το νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό, που από τη μία φορτώνει στις πλάτες τις δικές μας νέες αυξήσεις φόρων, περικοπές σε υγεία, παιδεία και από την άλλη μοιράζει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια που έχει φέρει πολλούς από εμάς στα όρια μας. Οι χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι αυτή την περίοδο λιώνουν μέσα στα καταστήματα όλη μέρα, χωρίς ανάσα, Κυριακές και αργίες και το μόνο που δεν μας έχουν ζητήσει ακόμα οι μεγαλέμποροι είναι να δουλέψουμε ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Αν κάτι επιβεβαιώνεται καθημερινά είναι ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να σηκώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στην κρατική και εργοδοτική ασυδοσία. Να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας απέναντι σε αυτούς που μας επιβάλλουν στην κυριολεξία μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας και ζωής. Και μπορούμε. Είναι θετικό ότι στον απόϊχο της απεργίας στις 9 Νοέμβρη όλο και περισσότεροι συνάδελφοι απευθύνονται στο σωματείο. Με ενθουσιασμό συνάδελφοι που για πρώτη φορά απέργησαν λένε ότι το κλίμα μέσα στα καταστήματά τους αλλάζει και γίνεται συζήτηση για την ανάγκη να οργανωθούν περισσότεροι συνάδελφοι στο σωματείο. Να παλέψουμε για τους μισθούς μας, για να αυξηθούν, να μην δουλεύουμε με ό,τι όρους θέλει η εργοδοσία. Είναι θετικό ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων δεν συμβιβάζεται και εξοργίζεται με τα διάφορα μπόνους και διατακτικές που η εργοδοσία βαφτίζει ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ μέτρα ενάντια στην ακρίβεια ή ακόμα και τα διάφορα pass και voucher της κυβέρνησης που γνωρίζουν πολύ καλά ότι τίποτα δεν τους λύνουν επί της ουσίας. Ναι, κλείνω. Ούτε μπορούν να καλύψουν τους υπέρογκους λογαριασμούς σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενίκιο, θέρμανση, όσες υπερορίες και να κάνουν, όσες Κυριακές και να δουλέψουν. Με αισιοδοξία λοιπόν συνάδελφοι και με ακόμα πιο αποφασιστικά με τα σωματεία μας, με τις ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, τη συζήτηση με ακόμα περισσότερους συναδέλφους, τις παρεμβάσεις μας και την αλληλεγγύη μας,
Μπορούμε στις 17 Νοέμβρη να είμαστε χιλιάδες στο δρόμο, να βάλουμε ακόμα πιο στέρεες βάσεις για τη συνέχεια.